Την περασμένη Τρίτη, στις 3 Σεπτεμβρίου του 2013, προσήλθαν αυτοβούλως μία μητέρα με τον 15χρονο γιο της και κατήγγειλαν ότι μετά από προτροπή ενός 22χρονου Αλβανού υπηκόου, ο ανήλικος έκλεψε 3 χρυσά προσμήματα από τη μητέρα του και τα παρέδωσε αυτόν προκειμένου να του δώσει 600 ευρώ. Ο Αλβανός, ο 22χρονος Αλβανός, όχι μόνο δεν του έδωσε τα 600 ευρώ που του υποσχέθηκε, τον απειλούσε ότι αν δεν του δώσει κατά καιρούς κάποια χρήματα, οι αστυνομικοί, κάποιοι αστυνομικοί που είχε γνωστούς δήθεν ο Αλβανός, θα γνωστοποιούσαν το γεγονός της κλοπής στη μητέρα του. Κάτω από το φόβο του γεγονότος αυτού, ο 15χρονος έδινε χρήματα στον 22χρονο Αλβανό, περίπου συνολικά μέχρι και προχθές που έγινε η σύλληψή του 600 ευρώ. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η καταγγελία στο Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας, αναζητήθηκε ο 22χρονος Αλβανός, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ομολόγησε την πράξη του και επιπλέον είπε ότι τα 3 κοσμήματα τα παρέδωσε σε έναν 52χρονο κάτοικο Καρδίτσας, ο οποίος τελευταία και με συγκεκαλυμμένη μορφή διατηρούσε κατάστημα εγχειροδανειστηρίου. Έγινε έρευνα, εντοπίστηκε ο 52χρονος και συνελήφθη. Έγιναν λοιπόν κάποιες έρευνες. Έρευνες έγιναν και σωματικοί επάνω του, έγιναν και στην οικία που διαμένει, στο κατάστημα που δραστηριοποιείται και στην πατρική του οικία όπου εκεί συνήθως διέμενε. Βρέθηκαν λοιπόν κυρίως ένα χρηματοκιβώτιο μεγάλου όγκου ύψους 1,40, 60 επί 50, ενός τόνου περίπου και μέσα εκεί ήταν φυλαγμένα και ασφαλισμένα πλήθος χρυσών κοσμημάτων και χρυσαφικών μεταχειρισμένων και μη. Το χρηματοκιβώτιο ήταν ασφαλισμένο, δεν το άνοιξε ο 52χρονος και γι' αυτό προσελήφθη από το Τμήμα Ασφάλειας κληθροποιός και ο οποίος το άνοιξε. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν συνολικά 94 κασετίνες, όπως προείπα, με πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών. Από τότε, από την Τετάρτη δηλαδή και μετά, γίνεται καταμέτρηση, έχει προσληφθεί ειδικός πραγματογνώμονας για να γίνει η αξιολόγηση και να προσδιοριστεί η συνολική αξία των κοσμημάτων και των χρυσαφικών. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί η μισή ποσότητα, δηλαδή 47 κασετίνες, που συνολικά περιέχουν 750 τεμάχια κοσμημάτων και η τιμούμενη αξία είναι 220.000 περίπου ευρώ, τα μισά. Αναλογικά, κάντε τις σκέψεις σας και βγάλετε τις αποφάσεις σας. Εκτός από το πλήθος κοσμημάτων, που προηγουμένως προβλήθηκαν στο βίντεο που είδατε, βρέθηκαν ένα πιστόλι 45, 4 κυνηγητικά όπλα, 2 αεροβόλα, 2 αυτοσχέδια μακρύκανα όπλα τύπου φλόμπερ, ένα περίστοφο ρέπλικα, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 18 cm, 1102 φυσίδια από πυροβόλο όπλο διαφόρων διαμετρημάτων, 289 φυσίδια κυνηγητικού όπλου 12 κάους, 34 φυσίδια τύπου φλόμπερ, ένα ζευγάρι κιάλια, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκ των οποίων ο ένας φορητός λάπτοπ, 5 μηχανήματα ανίχνευσης μετάλλων εκ των οποίων τα 2 αυτοσχέδιας κατασκευής. Επίσης βρέθηκε επάνω του το χρηματικό ποσό των 6.600 ευρώ και βρέθηκε επάνω του το ποσό των 2.105 ευρώ και φυλαγμένα στο σπίτι του το χρηματικό ποσό των 6.600 ευρώ. Δηλαδή συνολικά βρέθηκαν 8.705 ευρώ. Επίσης βρέθηκαν φυλαγμένα 16 συνολικά τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων, εκ των οποίων τα 4 ενεργά και τα 12 μη ενεργά, διατυπημένα και ακυρωμένα. Στα 4 βιβλιάρια, τα ενεργά, υπήρχε το χρηματικό ποσό κατατιθειμένο των 24.663 ευρώ. Για την προέλευση αυτών των χρημάτων γίνεται έρευνα και εφόσον ολοκληρωθεί θα ενημερωθεί σχετικά και το ΣΔΟΕ για να προσδιορίσει τους φόρους και τις επιβαρύσεις οι οποίες δεν καταβλήθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Η ρίστο επαρόδο
ο 52χρονος δράστης υποβάλλει από το 2009 αρνητική δήλωση στην εφορία. Επομένως γίνεται εύλογο το ερώτημα πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα στην κατοχή του. Και γι' αυτό είναι γεγονός άξιο να γίνει περαιτέρω έρευνα από τις ειδικές υπηρεσίες τις οικονομικές. Επίσης, επειδή ο κύριος όγκος των ανεπιθέτων αντικειμένων ήταν κρυμμένο επιμελώς στην πατρική του οικία, γίνεται ειδική μνήμα ότι ο χώρος αυτός, σε αυτό το χώρο είχε τοποθετηθεί ένα πλήρες σύστημα βίντεο επιτήρησης με δύο εξωτερικές κάμερες. Γεγονός που σημαίνει ότι γίνεται και έρευνα για να εξεταστεί αν συντρέχει περίπτωση απαγγελίας κατηγορίας για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Ο ημεδαπός, ο 52χρονος, προσήχθη χθες στην εισαγγελία, ενώ ο Αλβανός προσήχθη προχθές. Και σήμερα το μεσημέρι πρόκειται να δικαστούν. Τα κοσμήματα και τα άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί θα φωτογραφηθούν και με ειδικό ηλεκτρονικό υλικό θα αποστέλουν σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει αναδίφιση των αρχείων τους και να γίνει έλεγχος αν συντρέχει περίπτωση ταυτοποίησης από κλοπές και συσχέτισης που έχουν γίνει στην περιοχή ευθύνης τους και εκκρεμούν. Ο ημεδαπός 52χρονος έχει αποσχολήσει και κατά τον παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και τις δικαστικές αρχές με τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης και της πλαστογραφίας. Η έρευνα, όπως προείπα, συνεχίζεται και για τυχόν διαπίστωση εκτός από την περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα, αλλά και για τα αδικήματα της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων. Σας ευχαριστώ.